Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο στο δικό σου το μυαλό. Αλλά στον Πολόν ακόμα τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Είναι ένας γρίφος για δυνατούς λίτες, θα τολμούσα να πω, σε όλους τους κομματικούς χώρους. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Νομίζω πως έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα, και η κοινή λογική της πλειοψηφίας του κόσμου, αν συμμερίζεται αυτή σου τη διατύπωση, νομίζω έχει απόλυτο δίκιο. Φαίνεται να έχουμε κομμάτια του puzzle μπροστά μας, πολύ λίγα ακόμα για να έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν έχουμε αποκρισταλώσει ακόμα, πέρα από μια βασική υποψηφιότητα του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Φαίνεται ότι έχουμε συνεχώς ένα τοπίο το οποίο μεταβάλλεται και αλλάζει, αποτέλεσμα παρασκηνιακών διεργασιών που γίνονται μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των προσωπικότητων που ενδιαφέρονται. Οπότε έχουμε ένα σκηνικό ρευστών, ένα σκηνικό που αλλάζει και φαίνεται ότι θα αλλάζει, και ενδεχομένως να μην έχουμε έτσι κατάληξη πριν τουλάχιστον να ολοκληρωθεί χρονικά ομιλούντες η άνοιξη. Εκτιμώ ότι περίπου το καλοκαίρι θα πρέπει το σκηνικό να έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, διότι θα πρέπει να μπούμε πλέον και στην πραγματική προεκλογική εκστρατεία, πέραν της διερεύνησης υποψηφιωτήτων και όλων των άλλων που συνεπάγεται αυτή η προεργασία, αν θέλετε, της προεκλογικής. Ναι, τώρα να πάμε, θέλω να πάμε λίγο, θα τα πάρουμε σιγά σιγά, έχουμε χρόνο, να δούμε λίγο το συναγερμό. Αυτή η εξίσωση, η συναγερμική εξίσωση με Αβέροφ και Χριστοδουλίδη, θεωρείς ότι έχει η βοήθεια, μάλλον η θέση που πήρε ο πρόεδρος Δημοκρατίας υπέρ του κυρίου Αβέροφ, ότι μπορεί να του δώσει μια μικρή δυναμική περισσότερη από αυτή που είχε μέχρι στιγμής? Η λογική αυτό λέει, αγαπητέ Ανδρέα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται ότι είναι, αν όχι η κυρίαρχη και η ηγεμονική φυσιογνωμία στον χώρο της κυβερνώσας παράταξης, είναι σίγουρα ίσως η πιο σημαντική συνισταμένη του. Οπότε θα πρέπει να το δούμε έτσι λίγο εξελιχτικά, πώς αυτή η στήριξη που έχει δοθεί πολύ πιο ξεκάθαρα στο πρόσφατο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού, πώς θα αντανακλαστεί στα εκλογικά νούμερα, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά. Ναι. Από την άλλη, ενώ υπάρχει αυτή όλη η διεργασία, η φημολογία ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σαφέστατα θα στηρίξει τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, και για να είμαστε ειλικρινείς, πολύ δύσκολα θα ήταν κάτι διαφορετική η στάση του πρόεδρου της Δημοκρατίας ως εγκυητής, αν θέλετε, από την πλευρά του, της ενότητας του κόμματος το οποίο εκπροσωπεί. Δεν φαίνεται η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη να χάνει δυναμική. Δηλαδή, ενώ έχουν περάσει τρεις μήνες περίπου, ίσως και δεν θυμάμαι ακριβώς, από την ημέρα που έχει φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, άρα δεν βρίσκεται στο προσκήνιο με τον τρόπο με τον οποίο βρισκόταν, δεν φαίνεται να χάνει δυναμική, τουλάχιστον στα δημοσκοπικά. Και δημοσκοπικά τον δίνουν ψηλά τα δημοσκοπικά, και υπολόγισε ότι ακόμα και ο ίδιος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ξεκάθαρα να πει θα είμαι ή δεν θα είμαι υποψήφιος. Εντάξει, σε έναν βαθμό όμως, Ανδρέα, νομίζω ισχύει για τους πλήστους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε ενδείξεις μόνο από την παρελθοντική δράση των κομμάτων, των υποψηφίων. Μπορούμε να κάνουμε συνειρμούς, αλλά προγράμματα διακυβέρνησης νομίζω δεν έχουμε για κανέναν ολοκληρωμένα ακόμα. Έχουμε ενδείξεις που εγώ λέω ότι είναι βάσιμες σε μεγάλο βαθμό, διότι δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς τόσο πολύ από το παρελθόν σου. Ναι. Σαφέστατα, όταν θα έχουμε ξεκάθαρο το πεδίο με ανακοίνωση οριστικά υποψηφιότητα, διότι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ όλα δείχνουν ότι θα είναι υποψήφιος, δεν έχουμε ακόμα οριστική αυτό είπα, ναι, και ξεκάθαρη απάντηση. Ναι, βέβαια. Από την άλλη, στο Δημοκρατικό Συναγερμό βλέπω έναν σημαντικό μειονέκτημα όσον αφορά τον πρώτο γύρο που έχει επισημανθεί, δεν το έχω επισημάνει μόνος μου εγώ. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν συνεργασίες πρώτου γύρου. Υπάρχει, ας θέλετε να το πούμε λίγο διαφορετικά, ένα συγκεκριμένο ταβάνι στο οποίο εκλογικά απευθύνεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος του ως υποψήφιος πρόεδρος, το οποίο είναι θεωρητικά ικανό να τον περάσει στο δεύτερο γύρο, αλλά θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την αντοχή, αν θέλετε, της υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη και τις διαρροές που αυτόν συνεπάγεται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, και σαφέστατα από την απόφαση της αντιπολίτευσης, η οποία ακόμα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη αυτό, κατάσταση. Πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα πάμε πάμε στα δύο κεφάλαια της αντιπολίτευσης, τα μεγαλύτερα κόμματα, ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ. Γίνεται μια προσπάθεια
να βρεθεί ένας κοινός υποψήφιος και φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία. Ακριβώς, υπάρχει συνεργασία. Είναι ξεκάθαρο ότι και από τις δύο πλευρές φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον η θέληση για συνεργασία. Αλλά αυτή η θέληση φαίνεται να δυσκολεύεται από το πρόσφατο παρελθόν, των τελευταίων 10 χρόνων περίπου, με τις αρκετά διαφορετικές θέσεις και στο Κυπριακό και στην οικονομία, το οποίο φυσιολογικά εκφράζεται και στις υποψηφιότητες που ευνοεί η κάθε πλευρά. Σύγκληση των κομμάτων αντιπολίτευσης, όσο θέλει να εξίσωσε δύσκολα αντικειμενικά, διότι θα εξίσωσε αυτή τη στιγμή διαπιστώνω δύο βασικά ζητήματα, τα οποία και για τα δύο κόμματα είναι σημαντικά, ενώ τα ΔΙΚΟ και ΑΚΕΛ, θα έλεγα ενδεχομένως και για την ΕΔΕΚ. Το ένα είναι ότι επιδιώκουν συμμετοχή στην εξουσία. Και το δεύτερο είναι ότι η λογική λέει ότι θα πρέπει να επιδιώκουν την αυτοσυντήρηση τους, οπότε αν εξυπηρετείται μέσα από την συμμετοχή στην εξουσία σε μια κοινωνία, σε έναν κόσμο που αλλάζει, που χρειάζεσαι να έχεις παρέμβαση στην πολιτική εξουσία, ώστε να μπορείς να παρεμβαίνεις προς όφελος των στρωμάτων που εκπροσωπείς. Διότι σε εποχές που οι ιδεολογίες πλέον παίζουν δευτερεύον ρόλο, χρειάζεται να έχεις μια πιο άμεση παρέμβαση στην πολιτική και διαδικασία. Και μια κακή επιλογή, Γιάννο, μπορεί να στοιχήσει και εκλογικά έτσι στα κόμματα αυτά. Σαφέστατα, διότι αν γίνει επιλογή η οποία θα δείχνει ότι θέλουμε απλά να περάσουμε δεύτερο γύρο για να μεταφέρουμε έτσι τα διλήμματα σε άλλους, νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι εύκολο να γίνει πιστευτή. Επαναλαμβάνω, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η πρακτική δυσκολία. Και αν έρθει στο δημοσίευμα, πλέον πώς θα μπει, πώς θα βρεθεί η διαλεκτική μεταξύ τους. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λέω ότι θα φανεί λίγο προς τα έξω, γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι θα δείχνει ότι είναι λίγο υποκειδαιμονία. Δεν είναι εύκολο να συγκεραστεί αυτό, να έχουν καταλήξει κόμματα και μετά να πεις ότι στον υποψήφιο ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Αν ο ίδιος δεν συμφωνεί, τι γίνεται? Σωστό. Από την άλλη, προφανώς ο υποψήφιος που θα επιλεγεί σίγουρα θα συμμερίζεται ένα μεγάλο μέρος αυτών των βασικών συγκλήσεων που θα βρεθούν. Οπότε ίσως να μπαίνει το ζήτημα της πολιτικής επικοινωνίας πλέον. Το κεφάλαιο Ειρήνη Χαραλαμπίδου πώς το βλέπεις? Διότι δημοσκοπικά τη φέρουν ψηλά την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Βέβαια ένας πονοκέφαλος για το ΑΚΕΛ. Αρχής γενομένης από την υπόθεση του Παμπορίδη, θυμόμαστε όλοι. Δημιούργησε μέσα αντιδράσεις στην ηγεσία και αναμπουμπούλα και ανακατοσούρα στη βάση. Πώς βλέπεις το κεφάλαιο Χαραλαμπίδου? Δεν θα το περιόριζα στο θέμα Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Ανδρέα. Θεωρώ ότι ενώ του όποιου ατόμου. Διότι στην πολιτική ανάλυση, αν θέλουμε να υπερβαίνουμε λίγο το εφήμερο και να μην γίνεται κουτσομπολιόν η προσέγγιση μας, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να εντάσσουμε όλα αυτά μέσα σε μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ το εντάσσω και το όνομα της Ειρήνης της Χαραλαμπίδου, αλλά και άλλα. Εγώ το ανέφερα μπροστά, επειδή δημοσκοπικά τη φέρνουν μπροστά, έτσι, σε σύγκριση με άλλους. Προφανώς υπάρχει μια μερίδα μεγάλη ενδεχομένως του κόσμου η οποία βλέπει θετικά μια πιθανή υποψηφιότητα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Αν δοκιμάζαν και άλλες υποψηφιότητες, ενδεχομένως να ίσχυαν και οι άλλες. Προτιμώ γενικώς να μην το εστιάζω τόσο πολύ σε περιπτωσιολογίες οι οποίες δεν έχουν ήδη εκφράσει τουλάχιστον το ενδιαφέρον για να είναι εκεί. Σωστό και αυτό. Και δυσκολεύει λίγο το να μπορέσεις να καταλάβεις τη συνολική εικόνα. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με διεργασίες που γίνονται και εντός των κομμάτων, με προτιμήσεις που υπάρχουν και εντός των κομμάτων και όχι μόνο στην περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, και τα θεωρώ φυσιολογικά. Δηλαδή μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν τάσεις είτε και ανομολόγητες πολλές φορές, θα υπάρχουν και όλες αυτές οι εσωτερικές συζητήσεις, οι προτιμήσεις
μέχρι να καταλήξουν σε αποφάσεις. Τώρα, πού πιστεύεις, αγαπητέ μου Γιάννου Κατσουρίδη, ότι θα κριθούν οι εκλογές? Δηλαδή, ποιο θα είναι το βαρόμετρο? Θα είναι το Κυπριακό που ήταν για πολλά χρόνια? Θα είναι η οικονομία που μαστίζει το κάθε νοικοκυριό? Τι θα είναι, τι πιστεύεις θα είναι αυτό που θα κρίνει την πλάστηκα, θα γίνει την πλάστηκα? Η δική μου προσωπική εκτίμηση, τουλάχιστον με αυτά τα οποία έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή, είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το Κυπριακό δεν θα είναι πρωτεύον σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Θα είναι περισσότερο ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία. Η Κυπριακή κοινωνία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, βγαίνει από δύο συνεχόμενες μεγάλες κρίσεις. Τώρα υπάρχει και η τρίτη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ο μεγαλύτερος αντίκτυπος είναι στην οικονομία, όχι στη γενική οικονομία απλά της χώρας, στα νούμερα, τα δημοσιονομικά κτλ., αλλά στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Οπότε εκτιμώ ότι τα μεγάλα ζητήματα, τουλάχιστον προς το παρόν, διότι στην πολιτική όλα μεταβάλλονται, θα συσχετίζονται, θα περιστρέφονται, κατά τη γνώμη μου, γύρω από την οικονομία. Και κυρίως αυτή τη στιγμή φαίνεται να θέματα ακρίβειας, τα θέματα των μισθών, της οικονομικής ανασφάλειας, της φτώχειας που αγγίζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτόν καταμετρούν και οι μετρήσεις. Είχα πρόσφατα δουλέψει μια ανάλυση με τα ευρωβαρόμετρα και έρευνες που έχουν γίνει στην Κύπρο, που δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι ζητήματα τα οποία συνδέονται με την οικονομία είναι αυτά τα οποία τα τελευταία τρία περίπου χρόνια είναι στο προσκήνιο με σημαντική διαφορά από τα δεύτερα. Ακόμα και η πανδημία εκφράζεται περισσότερο ως ανησυχία στις οικονομικές της επιπτώσεις, όσο περνά ο καιρός, παρά στις υγειονομικές της. Το δεύτερο, πέρα, αν με επιτρέπεις, το ένα άλλο σημείο το οποίο βλέπω σημαντικό στην πορεία προς την κάλπη, είναι σε ποιο βαθμό πλέον θα έχουμε μπει ως κοινωνία σε μια διαδικασία στην οποία ο ψηφοφόρος έχει αυτονομηθεί, και σε ποιο βαθμό από τις επιλογές των ηγεσιών των πολιτικών κομμάτων, αν η Κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα εκείνο το μεγάλο μέρος το οποίο δεν συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία, στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ο συνδυασμός αυτών που απήχαν, που δεν πήγαν στην κάλπη και που έμειναν μη εκπροσωπημένοι στο κοινοβούλιο, ήταν 50% περίπου. Αν αυτός ο κόσμος, που όπως δείχνουν και οι πρόσφατες μετρήσεις, ένα μεγάλο μέρος του στηρίζει Νίκο Χριστοδουλίδη, πάει τελικά στην κάλπη, μπορεί να ανατρέψει το σκηνικό όπως το γνωρίζουμε. Αν είναι απλά δημοσκοπικές δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα στην κάλπη, θα είναι κάτι διαφορετικό. Άρα αυτή η διελκυστίντα της κομματικής ταύτισης, του κομματικού πατριωτισμού με την αυτονόμηση του ψηφοφόρου, είναι ακόμα ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε πηγαίνοντας προς την κάλπη. Και βέβαια ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι οι νέοι άνθρωποι, έτσι? Οι νέοι, οι οποίοι είναι και πολύ πιο δύσπιστοι απέναντι στην όποια συλλογικότητα, πόσο μάλλον στα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές ηγεσίες, τις οποίες, όπως δείχνουν οι έρευνες, τις απαξιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις πιο μεγάλες ηλικίες. Βέβαια, ακόμα μπορεί το σκηνικό να είναι θολό, αλλά φαντάζομαι λογικά και έτσι πρέπει, θα είναι καθοριστικό το επόμενο διάστημα, το άμεσο επόμενο διάστημα, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν και προγράμματα, να γίνουν και εκστρατείες, έτσι, συγκλήσεις κτλ. Θα είναι καθοριστική οι επόμενοι 1-2 μήνες. Νομίζω ακριβώς όπως το θέτεις. Έχουν όλα τα κόμματα λίγο πολύ θέση ότι το τέλος της άνοιξης πρέπει να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ληφθεί αποφάσεις και σε επίπεδο ονοματολογίας, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, αλλά πολύ περισσότερο θα πρέπει να παρουσιαστούν και προγράμματα. Η εκτίμηση μου, βασιζόμενη στο πώς εξελίσσονται οι εκλογές στην Κύπρο, και οι βουλευτικές και οι προεδρικές, είναι ότι τα προγράμματα, τα προεκλογικά, δεν θα είναι τόσο λεπτομερή όπως ήταν στο παρελθόν. Θα είναι πολύ περισσότερο επικεφαλίδες και πιο γενικές αναφορές παρά πιο συγκεκριμένα μέτρα, διότι αφενός είναι δύσκολο να προβλέπεις με μεγάλη ακρίβεια. Αφετέρου, ο καθένας θέλει να διατηρεί και το περιθώριο των ελιγμών του. Σωστό. Γιάννο Κατσουρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι έτσι καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά. Επίσης. Και σύντομα ξανά μαζί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Sigma Live. Πάμε στη Φρόσα τη Βιολάρη. Να δούμε έτσι μια καταδίωξη που είχαμε από την Ριζοελιά μέχρι τη Λευκοσία. Κάποιοι μετέφεραν παράνομους μετανάστες. Φρόσο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Πάντως, αν το συνδυάσουμε με τα προηγούμενα θέματα που ανέλησες από νωρίς το πρωί για την ακρίβεια, εδώ πρέπει να έχει καεί αρκετή βενζίνη, έτσι, αφού η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τον κυκλικό κόμπο της Ριζοελιάς
σκέφτασε μέχρι το Στρόβολο, εδώ στη Λευκοσία. Όλα άρχισαν λοιπόν γύρω στις 7 και 20. Οι μέλη αστυνομία είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση ένα όχημα. Η παρουσία τριών προσώπων μέσα σε ένα αυτοκίνητο ήταν αυτή που τους κίνησε τις υποψίες. Εκεί λοιπόν τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Απέφυγαν.